Τα δύο χρόνια ήταν όλη η πατρίδα μας ήταν λόγω του κορονοϊού κλεισμένη. Φέτος είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί ομογενείς από όλα τα, και από την Αυστραλία, από τον Καναδά, από την Αμερική. Και είμαι χαρούμενος γιατί η πλατεία είναι γεμάτη, τα σπίτια άνοιξαν και εμείς είδαμε τους συγγενείς μας και τους φίλους μας. Και μαζί μας είναι τώρα, έχει έρθει ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Τσιπιανιτών Σικάγο, ο Βασίλης Σπέτζος, ο οποίος ήρθε για να κάνει και αυτός μαζί μας τις γιορτές της Παναγίας στο χωριό μας και να δει και τους συγγενείς και τους φίλους του. Σιγά σιγά θα έρθουμε όλοι πάλι, δύο χρόνια λείπαμε, αλλά τώρα όσο πάει καλύτερα πάει και όλοι θα έρθουμε ξανά όλοι εδώ και ο Σύλλογος κάνουμε και ορισμένα έργα εδώ στο χωριό να φτιάνουμε, να έχουμε, γιατί είμαστε πολύ περήφανοι εκεί στη Μερκή για την Εστάνη. Θέλω να μας πείτε τώρα δύο λόγια για την δράση του συλλόγου σας. Και στην Αμερική κάνουμε χορό, κάνουμε ένα golf outing, κάνουμε και ένα πανηγύρι κάθε χρόνο. Μαζεύεται όλοι οι τσιπιανίτες εκεί από το Σικάγο και τα χωριά. Κάνουμε και χορούς, εκδήλωσεις, μαζεύονται όλοι και είναι ωραία. Το βαστάμε ακόμα το χωριό και το προσέχουμε το χωριό. Πόσα μέλη έχει ο συλλόγος σας? 280. Πέρα από τις δράσεις αυτές τις καλλιτεχνικές, κάνετε και δράσεις οι οποίες είναι κάτι για την ανάπτυξη που ενδιαφέρουν το χωριό, που μπορούν να πάρετε κάποιες αποφάσεις για να στηρίξετε και στο οικονομικά και ηθικά τους συμπατριώτες σας εδώ. Όλα. Στηρίζουμε εδώ το χωριό πολύ. Έχουμε κάνει πολλά έργα εδώ και όσο προχωράμε κάνουμε και άλλα. Και από παλιά και τώρα. Και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και όσο μπορούμε κάνουμε, τις οικονομικές δυνάμεις. Τι σας μεταφέρουν οι συμπολίτες σας για το όταν έρχονται εδώ στο χωριό και πόσο είναι η νοσταλγία τους να το επισκέπτονται? Όλοι στην αρχή βάζουν όλοι τα κλάματα, γιατί τα θυμούνται όλα μικρά, όλοι γεράσουμε τώρα, αλλά είναι ωραία εδώ και είναι ωραίο χωριό και το προσέχουμε. Τα τελευταία χρόνια έχουν φτιάξει τη σκεπή στο Δημοτικό Σχολείο της Νεστάνης, αλλαγή σκεπής, έγινε μεγάλη ανακαίνιση στο κοινοτικό μέγαρο Νεστάνης με χρήματα του Συλλόγου Τσιπιανιτών Σικάγο. Βραβεύουν τα παιδιά τα Ελληνόπουλα στην Αμερική που σπουδάζουν και τους αριστούχους και είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι. Πάντα είναι δίπλα μας, πάντα βοηθάνε εδώ πέρα την πατρίδα μας και την κοινότητα και το σύλλογο της Νεστάνης εδώ πέρα. Πάντα είναι δίπλα μας ο σύλλογος Σικάγο της Αμερικής. Κύριε Σπέτζο, πέρα από το Σικάγο υπάρχουν και άλλοι από την Εστάνια, από την υπόλοιπη Αμερική, την οποία έρχεστε σε επαφή με άλλους συλλόγους νεστανιωτών της Αμερικής, γιατί είστε καθαρά στο Σικάγο, έτσι? Είναι και ένα σύλλογο στο Τορόντο, στον Καναδά, μόνο εκεί είναι. Στο Μόντρεαλ έχουν αρκάδες, αλλά δεν έχουν τσιπιανίτες. Αλλά αυτοί συμμετέχουν όλοι. Ναι, και βοηθάνε εδώ, άμεσα εδώ στην Ελλάδα, στο χωριό, όλοι οι συλλόγοι. Τι θα θέλετε να μεταφέρετε στους ομογενείς μας που μας βλέπουν τώρα, αλλά και στους Έλληνες συμπατριώτες σας? Να τους πούμε όλοι να έρθουν εδώ διακοπές, να έρθουν όλοι στην Ελλάδα, να έρθουν όλοι στο χωριό. Είναι όλα εντάξει εδώ. Ερχόμαστε συνήθως το καλοκαίρι, μαζευόμαστε έτσι όλα τα παιδιά, καθόμαστε στην πλατεία και πάμε και για βόλτες. Κοιτάξτε, εμείς ερχόμαστε εδώ, μας αρέσει που μαζευόμαστε όλα τα παιδιά, σημαίνει πάρα πολλά για μας. Το επισκέφτεστε έτσι πάντα, δηλαδή έτσι όποτε έχετε χρόνο ή στις διακοπές? Όσο μπορούμε ερχόμαστε και καμιά Κυριακή, αλλά κυρίως στις διακοπές και το καλοκαίρι. Αρέσει εδώ το χωριό? Πολύ, πάρα πολύ. Έχει δυνατότητες για την νεολαία να ασχολούνται με διάφορα? Ναι, είμαστε και μια παρέα, οπότε όλοι μαζί κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Δεν είναι ότι θα κάτσουμε και θα βαριόμαστε. Είσαι μόνιμος κάτοικος ή? Μόνιμος. Ωραία, εντάξει. Κυρίως το καλοκαίρι περνάμε ωραία, έρχονται πολλά παιδιά, κυρίως και Αμερικάνοι πολλοί. Εντάξει, είμαστε μια μεγάλη παρέα, κάνουμε τα μπάνια μας, πηγαίνουμε εξορμής, αυτά. Ωραία. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ ωραία εδώ. Αλλά εγώ δεν μένω εδώ, μένω Αθήνα και τώρα κατέβηκα πριν από δύο μέρες κατέβηκα εκεί. Είναι πολύ όμορφο. Ποιες είναι οι δράσεις σας έτσι εδώ όταν είστε στο χωριό, τι κάνετε, πώς περνάτε δηλαδή? Εγώ στον αδελφό μου, μένω στο πατρικό μου σπίτι, μένω από κάτω στη δουλειά. Είναι το οποίο είναι σαν μετόχιος, δεν ξέρω εγώ, της Νεστάνης. Γίνονται κάποιες προθέσεις και ο Δήμος μια εκδήλωση εδώ πέρα, έχει φέρει κάποιο συγκρότημα και είχε καλή κίνηση. Απληκτικό. Γι' αυτό ερχόμαστε, επειδή μας αρέσει πάρα πολύ. Τα πάντα και τα μαγαζιά και οι εκδηλώσεις. Μια χαρά, πολύ ωραία. Δεν μένω εδώ, ας πούμε, εγώ μένω 40 χρόνια στην Αθήνα. Θα μπορούσε να γίνουν όμως κάτι που μπορεί να έχετε εντοπίσει κατά καιρούς? Οπωσδήποτε θα μπορούσε να γίνει κάτι.
πολλά πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Πράγματα δεν έχουν γίνει για το χωριό. Καταρχάς, έγινε η εθνική οδός εδώ και δεν έχουν κάνει έξοδο να μπορεί να έρχονται οι ξένοι στο εξωτερικό. Θα μπορούσε να έχει τουρισμό και να έχει έσοδα και το χωριό. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία προϋπήρξαν και δεν τα λύσανε, ας μου ξέρω εγώ, πριν από 30 χρόνια. Ναι, μα. Έχετε ξανάρθει? Άλλες 77 φορές. Τι σας κάνει να ερχόσαστε στην Εστάνη εδώ στην περιοχή? Τα πλατάνια. Ναι. Πλατεία. Έχετε φίλους εδώ στο χωριό? Ναι. Μάλιστα. Έχω φίλους. Τι εννοείς φίλους? Εννοώ, αφού δεν είσαστε από εδώ, φυσικά ως επισκέπτης έχετε κάποιους φίλους για να... Για μη τύχω τα γυρίζω την πλάτη, με ξέρεις. Έχετε δει κάτι που θα πρέπει να αλλάξει στο χωριό, κάτι που θα πρέπει να κοιτάξει πολιτεία? Μην το κάνεις, άστο. Μην το κάνεις, άστο της πολιτείας. Όχι, λέω κάτι που θα μπορούσαν να γίνουν κάποια έργα, ας πούμε, τυπικά. Δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει. Τα έχει όλο το χωριό, δεν χρειάζεται τίποτα. Γεια σας, νέα παιδιά. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι είναι καλύτερα. Μαζεύονται και από Αθήνα και από Ομογένεια. Ναι, από όσο... Αθήνα, από Τρίπολη έρχονται πολύ τώρα. Ναι. Εντάξει, το σήμερα είναι πιο δύσκολο. Δεν έχει τόσο κόσμο, είναι η αλήθεια. Εντάξει, αυτά. Ξεκούραση από την πόλη. Είμαστε από Αθήνα, καταγωγή από το χωριό εδώ πέρα. Χαλάρωση, ηρεμία. Ξεφεύγει το μυαλό από τη Μεγαλούπολη. Παιχνίδι με φίλους, έχουμε συζητήσει από μικρά παιδιά. Προσφέρει ηρεμία. Έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, έχουν εξυγχρονιστεί τα μαγαζιά. Έρχονται και, όπως είπε και η κοπέλα προηγουμένως, έρχονται και από άλλες πόλεις, από άλλα χωριά. Οπότε είναι αρκετά καλή επιλογή. Είναι πάρα πολύ ωραία στο χωριό, και ειδικά το καλοκαίρι που έχει πολύ κόσμο. Και το χειμώνα κατεβαίνω που και που, αλλά δεν έχει και πάρα πολύ, είναι ερημιά. Αλλά είναι ένα χωριό πάρα πολύ ωραίο. Μεγάλο σε πληθυσμό, 300 μόνιμους κατοίκους, είναι μια χαρά. Εδώ τι έχετε να απασχοληθείτε, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα? Εντάξει, πάμε σπάμε για καμιά μπάλα με τα παιδιά, το απογευματάκι. Πίνουμε εδώ τον καφέ μας στην πλατεία, περνάμε γενικά ωραία. Έρχεστε κάθε χρόνο? Κάθε 7 χρόνια. Πώς είναι η νοσταλγία που, από την Αμερική, που περιμένετε να έρθει η κατάλληλη εποχή για να έρθείτε εδώ στο χωριό στην Εστάνη? Καλή είναι και εδώ πέρα η νοσταλγία. Νοσταλγείτε τον τόπο έτσι όταν είσαστε στην Αμερική, το χωριό? Καλύτερα εκεί πέρα, να σου πω την αλήθεια. Καλύτερα. Εδώ είναι κλέφτες όλοι. Γιατί το λέτε αυτό? Κλέβουν χωράφια, ό,τι θέλουν. Έφυγα χθες για τον Καναδά και με γύρισα να πίσω να έχω τα Κανάδια εσείς μαζί μου. Μάτι η πλατεία. Εδώ είναι special. Τώρα που έχουν έρθει και οι απόδημοι ομογενείς, Οπωσδήποτε. Έχει χαρά. Έχουν έρθει αρκετοί ομογενείς από Αμερική. Πάρα πολύ. Και είναι όμορφα. Τι θα πρέπει να κοιτάξουν οι αρχές, οι τοπικές αρχές εδώ, να προσέξουν για το χωριό ως προς αναφορά κάποια έργα που πρέπει να γίνουν? Είναι πολλά, δεν θέλω να πούμε τίποτα. Τα έχουμε πει στον πρόεδρο. Κάθε χρόνο και η οικογένειά μου ψηφίζει εδώ. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα εδώ στο χωριό? Χάλια, αδιόρθωτα. Γιατί? Γιατί ούτε δρόμους φτιάχνουν ούτε τίποτα. Πληρώνουμε του κόσμου τα λεφτά για νερό, για ΔΕΗ, για δήμο, και απολαβές δεν έχουμε καμία. Απολαβές τίποτα. Είναι εδώ πέρα οι διαδρομές με την Εστάνη, ο κόσμος μεταφέρεται, βλέπετε, έχει κόσμο το χωριό? Το χωριό έχει επισκέπτες, λίγο συμμόρφωση θέλουν με το θέμα πάρκινγκ. Δεν σέβονται ότι θα περάσει κάποιο αυτοκίνητο άλλο. Αρκεί να κάνουν τη δουλειά τους. 100 μέτρα να είναι το σπίτι, θα έρθουν με το αυτοκίνητο εδώ. Για εσάς, όταν αντιμετωπίζετε τέτοια θέματα στα διάφορα χωριά της... Στην Εστάνη είναι το πρώτο. Στα άλλα χωριά δεν έχουμε πρόβλημα. Στην Εστάνη γυρίζουμε τα χωριά της Θεγέας. Πάμε στα χωριά Παρθένη, Νιχώρη, δεν αντιμετωπίζουμε ζευγολατιό. Στην Εστάνη κάθε μέρα, θες είναι πρωί, θες είναι βράδυ, θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Όσο και να αγωνίζεται ο πρόεδρος του χωριού, έβαλε σήμερα εδώ πέρα κάτι γλάστρες, έβαλε ό,τι και να κάνει, αν δεν σέβονται οι ίδιοι, δεν πρόκειται να σεβαστεί κάποιος άλλος. Πρέπει να μπουν κάποια άλλα μέτρα, κάποια κολονάκια, πιστεύεις? Και κολονάκια να μπουν, είναι ικανοί να ανεβούν να πάνε στα κολονάκια αυτά. Αυτό το έχουμε συναντήσει και μέσα στην πόλη μας. Άρα και εμείς δηλαδή έχουμε κόψει λίγη και πολίτισμος. Εντάξει, έχει αγαναχτήσει πλέον ο επιβάτης που θέλει να πάει στην Τρίπολη με το λεωφορείο. Ή το βράδυ που κάθεται να πιει έναν καφέ με κάποιους που απαρκάρουν και δεν μπορεί να περάσει το λεωφορείο και κορνάρει. Αυτό είναι η αγανάκτηση των συναδέρφων μου και των κατοίκων οι οποίοι
μένουν εδώ, ξέρουν ότι περνάει, οι ξένοι όμως δεν ξέρουν. Κάποιες πινακίδες, κάτι τέτοιο, ας τη βρουν την άκρη.